με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο. Βέβαια, για μας πάντα θα είναι ο αρχηγός του ΕΠΟΣ του 2004, έτσι το θυμόμαστε, έτσι τον αγαπάμε και το ευχόμαστε εκ νέου καλή επιτυχία στον αγώνα και καλή δύναμη. Αυτά από μένα, θα δώσουμε το λόγο στον βουλευτή μας, τον Γιάννη Παναδενιά. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω ως βουλευτής του νομού τον υποψήφιο ευρωβουλευτή Θοδωρή Ζαγοράκη. Ο Θοδωρής είναι το σύμβολο του αγωνιστή, ο οποίος χάρη στις ικανότητές του και στην επιμονή του, στο τέλος στέφεται με επιτυχία. Έχει να παραδώσει μία επιτυχή θητεία πλούσια και παραγωγική στην Ευρωβουλή. Ως εκ τούτου, Θοδωρή, η φωνή σου είναι απαραίτητη να εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρωβουλή και γι' αυτό ο νομός Πρόνοιας θα σε στηρίξει με όλη του την καρδιά, γιατί πρέπει να υπάρχεις μέσα στην Ευρωβουλή για να υποστηρίξεις τα συμφέροντα της Ελλάδος, της Φλόρινας και της Ευρώπης. Καλώς ήρθες και καλή επιτυχία. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε, φίλε μου Γιάννη. Κοιτάξτε, όλο αυτό που γίνεται κάθε φορά που τυχαίνει να έχει την κλιμάκη ευρωβουλευτών ή κάποιοι ευρωβουλευτές, πραγματικά με στεναχωρεί με την έννοια ότι θα πρέπει να καλείστε κι εσείς να έρχεστε, γι' αυτό θα ήθελα η κουβέντα να είναι πιο χαλαρή και να είναι και ουσιαστική ταυτόχρονα. Είμαστε στη Φλόρινα, η Φλόρινα για μένα είναι μια περιοχή οικία από όλες τις πλευρές. Έχω προσωπικούς φίλους και με εσάς έχουμε επικοινωνία. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο Γιάννης Θωμαίδης, παιδιά τα οποία έχουμε μεγαλώσει μαζί ποδοσφαιρικά και λόγω ομάδος ΠΑΟΚ. Η Φλόρινα είναι από τα καλά τα στέγια του ΠΑΟΚ, οπότε είμαι σε οικείο περιβάλλον πραγματικά. Αλλά αυτό είναι, ναι, μεν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σημαντικό είναι το ότι βρίσκομαι εδώ σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Προσπαθώ άλλη μια θητεία να διεκδικήσω μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτό το κάνω πραγματικά επειδή είχαμε σαν ομάδα το γραφείο μου όλο και η ομάδα μου έχει παράγει και είναι φανερό αυτό γιατί έτσι. Οποιοςδήποτε όποτε μπορεί να δει μέσα. Όποτε σε χρειαστήκαμε ήσουν εκεί, Θοδωρή, και σε ευχαριστώ για αυτό. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε εκεί. Οφείλουμε να το πούμε. Πρεσβεύουμε τη χώρα μας, είμαστε και εγώ προσωπικά είμαι και χαρούμενος με το λόγο είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ το ότι ο κόσμος αποφασίζει ποιον θα στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο δημοκρατικό υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή άλλη μια φορά. Είμαστε εδώ, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, να απαντήσουμε. Είμαστε σε μια περιοχή στην καρδιά της Μακεδονίας που δεν πρέπει να το ξεχάμε αυτό και να υπερασπιζόμαστε το διαμέρισμα που ζούμε και που υποστηρίζουμε και το αγαπάμε, όχι για να κάνουμε λαϊκισμό, επειδή αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ για ερωτήσεις, στη διάθεσή σας. Μια ερώτηση που κάνουμε σε όλους τους υποψήφους ευρωβουλευτές που έρχονται στην περιοχή και νομίζω πως θα πρέπει να γίνει και σε εσάς, γιατί θέλουμε τις απαντήσεις όλων σας. Ο κόσμος δεν βλέπει με πολύ θετικό μάτι και τις ευρωεκλογές, αλλά και το όραμα, την ιδέα της Ευρώπης. Και το λέω αυτό με βάση την δεκαετή οικονομική κρίση που βιώνουμε. Για ποιον λόγο εσείς θα μπορέσετε να πείσετε έναν πολίτη να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις ευρωεκλογές? Τι είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξει πρώτα? Καταρχήν είπατε μια πολύ βαριά κουβέντα και ωραία κουβέντα που εγώ την έχω σαν αρχή στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Όραμα. Το όραμα πρέπει να είναι αληθινό. Δόξα τω Θεώ επιχείρησα αρκετές φορές να πραγματοποιήσω το όραμα. Ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά, πετύχαμε κάτι όλη η εθνική ομάδα του 4, ήταν ένα όραμα τεράστιο για την εθνική μας ομάδα, για όλους τους Έλληνες, όπως ακόμη και για τον ΠΑΟ. Είχαμε ένα όραμα να φύγει η ομάδα από εκεί που ήταν και να προσπαθήσουμε να πάνε και δόξα τω Θεώ ήρθε και αυτό που χρειαζόταν πραγματικά, ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης, υλοποιήθηκε για αυτό το όραμα. Και όπως έχουμε και όραμα στο Ευρωκοινοβούλιο, εμένα ο δικός μου ο ρόλος ήταν συγκεκριμένος, άσχετα ειδικότερα σε εθνικά θέματα που ήμασταν παντού και όπου χρειαζόταν πηγαίναμε όλοι μαζί και σε θέματα της επικαιρότητας ήμασταν και πάλι εκεί, αλλά το δικό μου το όραμα έχει να κάνει με την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Παντού βγαίνω, φωνάζω ότι υποχρέωση όλων, και είμαι και νέος πατέρας και μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα περισσότερο, μπορώ, ότι το μέλλον όλων είναι τα παιδιά. Και πραγματικά θα πρέπει εμείς αγωνείς να τα οθήσουμε στον αθλητισμό για ένα και κύριο λόγο, το ότι μπορείς να αποφύγεις πάρα πολλές κακοτοπιές, όχι πρωταθλητισμό, αθλητισμό. Η παιδεία είναι το α και το ω. Αν με ρωτάτε λοιπόν ποιο είναι το όραμα το δικό μου, είναι εκεί, τα παιδιά, να πέσουμε όλοι πάνω τους, και το βασικότερο απ' όλα είναι να σταματήσει ο λαϊκισμός, γιατί αυτός μας έχει φέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη, την έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση να έχουν ανέβει ακραίες παρατάξεις εκεί που δεν το περίμενε κανείς, και να πούμε αλήθεια. Όποιο κόμμα κι αν είναι, δεν με ενδιαφέρει το χρώμα, είμαι και υποστηρίζω και υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρέπει πραγματικά να πούμε, γιατί όπως βλέπετε και εγώ είμαι από επαρχία και βλέπω τι γίνεται. Μεθαύριο θα πάω στο χωριό μου, πηγαίνω μια φορά το μήνα οπωσδήποτε. Μιλάω με κόσμο, δεν αντέχει ο κόσμος άλλος. Και αυτά όλα προέρχονται επειδή τους έχουμε φλωμώσει, τους έχω φλωμώσει, δεν βάζω τον εαυτό μέσα, αλλά τον βάζω και μέσα. Για να είναι ότι τους έχουμε φλωμώσει ψέματα. Πρέπει να επικρατήσει η αλήθεια και να ξέρουμε και πού είναι ο πάτος. Να βγουν να πούνε ότι εδώ. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλεται από παντού τα τελευταία χρόνια. Είναι μεταναστευτικό, εξίσου σοβαρό. Είναι η τρομοκρατία, εξίσου πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπω ότι αντιδρούν κάποιες χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα θα κάνει τεράστιο λάθος, που δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποια στιγμή. Είναι και η οικονομία. Είναι, βλέπετε, χώρες πολύ πιο μεγάλες από εμάς, οι οποίες έχουν τεράστια προβλήματα. Αλλά εμείς βρεθήκαμε, γιατί πιστεύω και τα ξέρει καλύτερα ο φίλος μου Γιάννης, ότι θα είχαμε φύγει τώρα από αυτά που τραβάμε τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά ο λαϊκισμός μας έφερε εδώ που μας έφερε. Και είπατε και για τη Μακεδονία, μιας κάνατε αναφορά λίγο νωρίτερα. Δεν θα ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω πως είναι περιττό να το ρωτήσω αυτό. Εγώ αλλού θέλω να εστιάσω. Πώς μπορεί η χώρα μας, εσείς οι Ευρωβουλευτές, οι Έλληνες, πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε, να περιορίσετε πιθανές ζημιές αυτής της συμφωνίας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και κυρίως, για παράδειγμα, πώς θα υποδεχτείτε τους συναδέλφους σας από τη γείτονα χώρα, με ποια ονομασία, πώς θα αντιδράσετε. Δηλαδή, είναι και τέτοια θέματα που. Θα θέλει ο κόσμος να μάθει. Για μένα προσωπικά ρωτάτε, επειδή έχω τοποθετηθεί και πριν και μετά τη συμφωνία και δεν έχω και πρόβλημα, γιατί έχω μεγαλώσει σε οικογένεια η οποία έχει πάθει πάρα πολλά. Για μένα θα είναι Σκόπια. Δεν αλλάζει αυτό, ό,τι και να γίνει. Αλλά αν υπάρχει μια φωνή εκεί δυνατή, η οποία μπορεί να αποτρέψει όσο μπορεί να αποτρέψει, το ελάχιστο, το απειροελάχιστο κάτι, αυτό θα γίνεται και με, μάλιστα, εάν πρώτα ο Θεμαξίος ο Θεός να είμαι εκεί, και με ομάδα άλλων ευρωβουλευτών, οι οποίοι πιστεύουν εμάς ότι δεν είναι σωστή αυτή η συμφωνία, ότι είναι τραγική για τη χώρα μου, δεν έχουμε να κερδίσουμε απολύτως τίποτα, δεν έχουμε εμείς το πρόβλημα του τύπου αμάν πρέπει να κλείσει η συμφωνία, και ρωτάω και απορώ ποιος είναι ο λόγος που τόσο πολλοί επιμείνανε για να τελειώσει έτσι όπως νομίζουν ότι τελείωσε. Και ρωτάω και τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι εκεί, του Πρωθυπουργού, τι κέρδος μπορεί να έχει η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία. Να έχουμε κάτι, γιατί ήταν η χρυσή ευκαιρία στις συγκυρίες που υπήρχαν, που θέλανε πάρα πολύ, να πάρουμε πραγματικά αυτά που μας αξίζουν. Και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί να λέγονται Μακεδονία μια χώρα, γιατί χώρα είναι διαφορετική. Και ρωτούσα χθες, είχαμε μια κουβέντα με τους συνεργάτες μου, γιατί λέω, ρε φίλε, ότι το Euro πανηγύρισαν και αυτοί στο Euro του 2004. Κάνω τέτοιες σκέψεις μέσα μου, πραγματικά. Δεν μπορεί να περάσει και ευελπιστώ, γιατί ευτυχώς και το κόμμα μας είναι ενάντια σε αυτήν την συμφωνία, αυτά που παραπεράσουν, αλλά εγώ εκεί που αν μπορώ να το κάνω, θα το κάνω μόλις με τις δυνάμεις. Λίγο στο θέμα των προϊόντων, γιατί θα έρχονται πλέον ετικέτες μακεδονικό κρασί. Δεν είναι μόνο το θέμα των προϊόντων, παιδιά. Είναι πάρα πολλά προβλήματα που θα δημιουργηθούν αν περάσει αυτή η συμφωνία. Είναι τα προϊόντα, είναι με τη γλώσσα, θα έχουμε θέματα. Θα έρχονται,
να μας λένε μακεδονική γλώσσα, να μας διδάσκουν μακεδονική γλώσσα μας. Είναι πάρα πολλά. Είναι οι τοποθεσίες, είναι ονοματολογία, είναι χίλια δυο. Ευελπιστούμε να μην γίνει αυτό που θέλουν κάποιοι να γίνει και είναι και λίγοι. Και είναι ένα γεγονός το οποίο αν πρέπει να πάρει απόφαση για μια ονοματολογία που έχει να κάνει τη χώρα μου, εκεί θα πρέπει να γίνει δημοψήφιση. Θα πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ο λαός για να έχει την ευθύνη ο ίδιος ο λαός.